Mad is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, Hey yo, what's up, τι κάνετε, είμαστε λοιπόν εδώ στο House of Bars, όπως κάθε μέρα εδώ στο Mea TV, είμαι ο Duke και θα μιλήσουμε για τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Ξεκινώντας λοιπόν, όπως κάθε εκπομπή, θα, θα μιλήσουμε για μερικά rap facts. Το πρώτο μας rap fact έχει να κάνει με τον Notorious B.I.G. ή e. Biggie. Ή e. Biggie Smalls. Ωστόσο, δεν κυκλοφόρησε ποτέ άλμπουμ με αυτό το όνομα, με τον Biggie Smalls. Ο λόγος ήταν ο εξή. Υπήρχε κι άλλος Biggie Smalls. Ο άλλος ο Biggie Smalls γραφόταν λίγο διαφορετικά. Ο Biggie το γράφει B-G-G-I-E, ενώ ο άλλος το γράφει B-I-G-G-Y, Smalls. Αυτό λοιπόν ο Biggie Smoso, ο οποίο εμπόδιζε τον Biggie, να το πούμε έτσι, να βγάλει δίσκο με αυτό το όνομα, ήταν από το Los Angeles. Το όνομά του ήταν Tim Biglow και αναφέρεται ω White Latino. Δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτόν, αλλά χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα από το 1991 όταν ξεκίνησε την καριέρα του στα 12 του χρόνια. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να κάνει release ο Biggie με αυτό το όνομα. Όταν ο B.I.G. λοιπόν ξεκινούσε για πρώτη φορά στον κόσμο της rap έπρεπε να αλλάξει το ψευδόνυμό του. Παραπονιόταν για την κατάσταση αυτή σε μερικέ από τις πρώτες συνεντεύξεις του λέγοντας «Στο εξώφυλλο θα γράφει το Notorious B.I.G.» είχε πει στο Funk Flex το 1994, απατώντας σε ερώτηση σχετικά με το όνομά του επειδή κάποιο 14 χρονο αποκαλεί τον εαυτό του Biggie Smalls. Δεν ξέρει το αληθινό νόημα, αλλά όλα καλά. Προσπαθούμε να βγάλουμε λίγο χαρτί. Ο Biggie μα έλεγε αυτό που μα έλεγε και από του τοίχου του: Το ότι είναι εκεί πέρα για να βγάλει λίγα λεφτά. Ήταν ένα τρομερό καλλιτέχνη που πυροδότησε και αυτό το τεράστιο μπιφ μεταξύ East Coast και West Coast, μεταξύ Νέα Υόρκη και LA, μεταξύ Biggie και Τούπακ. Πάμε λοιπόν μια και είπαμε τώρα για τον Τούπακ, να μιλήσουμε για ένα πράγμα που αφορά τον Τούπακ. Ξέρατε ότι από τον Τούπακ εμπνεύστηκαν ένα hit της Britney Spears. Τι σχέση έχει ο Τούπακ με την Britney Spears. Πέρα από το ότι και οι δύο ζούσαν και ξεκινήσαν την μεγάλη τους καριέρα στα 90s. Ο Τούπακ Σακούρ έχει εμπνεύσει αμέτρητα πράγματα. Όπως ένα musical στο Broadway και ένα χάλκινο άγαλμα μισού εκατομμυρίων δολαρίων. Τίποτα όμως που δημιουργήθηκε στη μνήμη του δεν ήταν τόσο παράξενο όσο ένα κομμάτι που ή έγινε μεταξύ της Britney Spears και της Madonna. Η songwriter, αυτή που έγραψε το τραγούδι, η Penelope Magnet, η οποία έγραψε το Me Against The Music, είπε ότι το κομμάτι ήταν ένας φόρος τιμής για το, στο άλμπουμ του Pac, το Me Against The World, το 1995. Ο Pac λοιπόν είχε το δίσκο Me Against The World και η Songwriter Penelope Magnet έγραψε ένα κομμάτι για την Britney Spears και τη Madonna κάποια χρόνια μετά, το οποίο το, ονόμαστε, το ονόμασε Me Against the Music. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας, rap fact και έχει να κάνει με τους Migos. Οι Migos λοιπόν είχαν ένα πολύ διαφορετικό όνομα πριν ονομαστούν Migos. Εντάξει, το Migos είναι πολύ εμπορικό νομίζω σαν όνομα. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι το θυμούνται, μας έρχεται το amigos μάλλον, το, η ισπανική αυτή λέξη. Η μίγκος πριν το μπάρεμπούζι και πριν το Versace ήταν μπάντα, με διαφορετικό όνομα. Άλλαξαν το όνομα του groups σε το 2010. Ποιο ήταν το πρώτο του όνομα? Πόλο κλαμπ. Πόλο κλαμπ. Οκ. Λίγο παράξενη η κατάστασή τους, αλλά Κάτι θα ξέρανε που το, που το είχαν πει έτσι το όνομά τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα break μετά από αυτό, αλλά πριν από αυτό θα δούμε μηδενιστή και όλα αυτά που θα ήθελα. Είμαστε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Τζιου και βλέπετε πάντα με TV για να δείτε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα. Εδώ στο House of Bars. Λοιπόν, Πάμε να μιλήσουμε για μερικά rap news, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι το Madwalk 2021 by Serkova Crystal Pure ήταν φαντασμαγορικό και σύντομα θα το δείτε στι οθόνε σας. Ένα show γεμάτο μόδα και μουσική, με τη βότκα που λατρεύει το στυλ και παραμένει κλασική, μέσα από την τέλεια ισορροπία απαλής γεύσης και του γεμάτου αυτοπεποίθηση χαρακτήρα της. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μερικά δυσάρεστα νέα που σας είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει να κάνει με αυτό το αιματηρό γεγονός, το live του Travis Scott στο Houston, το οποίο ονομάστηκε σαν τον δίσκο του Travis Scott, Astro World, το οποίο δεν ξέρω άμα στο μέλλον θα έχει θετική έννοια όταν το αναφέρουμε. Οπότε, να σας πω ότι οι συνέπειες από το φεστιβάλ αυτό συνεχίζουν να αυξάνονται με τις αγωγές να συσσωρεύονται και ένα δέκατο θύμα να επιβεβαιώνεται νεκρό. Σας είχαμε αναφέρει για 8. Κάποιοι ήταν στην εντατική και τώρα έχουμε φτάσει τα 10 θέματα, θύματα. Αλλά η τραγωδία δεν έχει επηρεάσει αρνητικά τα streams του Travis Scott. Αυτό είναι το παράξενο. Σύμφωνα με το Hits Double Daily, ο Travis σημείωσε άνοδο στις πωλήσει αυτή την εβδομάδα. Το άλμπουμ του 2018 ανέβηκε 12 θέσεις από το νούμερο 50 στο 38 στο τελευταίο, στο τελευταίο Billboard 200 αφού πούλησε σχεδόν 15.000 συνολικά μονάδες πωλήσεων. 617 από αυτό το ποσό ήταν καθαρές πωλήσεις άλμπουμ υποδεικνύοντας ότι το άλμπουμ μεταδόθηκε τουλάχιστον 17 εκατομμύρια φορές. Πολλές φορές λένε ότι και η κακή διαφήμιση είναι διαφήμιση και μάλλον αποδεικνύεται εδώ πέρα. Όχι ότι φταίει σε κάτι ο Travis Scott αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν θετικό αυτό που συμβαίνει γύρω από το όνομά του. Μην ψάχνετε για τον Travis Scott να επιστρέψει στη σκηνή ε, σύντομα. Ακύρωσε μια προγραμματισμένη συναυλία στη Σαουδική Αραβία που είχε προγραμματιστεί για τις 19 Νοεμβρίου, όπου σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο να πάρει 5,5 εκατομμύρια δολάρια. 5,5 εκατομμύρια δολάρια για ένα live. Απίστευτο. Ο Σκοτ αντικαταστήθηκε επίσης από τον Post Malone στο Day in Vegas επειδή ήταν πολύ στεναχωρημένο για να παίξει. Έκανε γνωστό λοιπόν ότι δεν θα παίξει γιατί νομίζω ότι ήταν το επόμενο του live μετά το Astro World το Day in Vegas και το ακύρωσε για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του. Είναι πολύ κρίμα αυτό για τον Travis Scott γιατί είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, άσχημα πράγματα δυστυχώς τυχαίνουν και γίνονται. Εγώ δεν πιστεύω ότι ευθυνόταν σε κάποιο βαθμό γι' αυτό, αλλά δυστυχώ βαραίνει το δικό του όνομα αυτή η τραγωδία. Πάμε λοιπόν για, το δεύτερο, για τη δεύτερη μα είδηση και έχει να κάνει με τον Πόλο G. Ο Πόλο G ξεφεύγει πολλαπλέ κατηγορίε στην υπόθεση κατά αστυνομικού. Ο Πόλο G μπορεί να έχει ξεφύγει για επίθεση ε, συγγνώμη, ο Πόλο Τζί μπορεί σύντομα να ξεφύγει για επίθεση σε αστυνομικό του Μαϊάμι τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το TMZ, οι εισαγγελίε της κομιτείας του Μάιάμι Daint απέρριψαν τι κατηγορίε εναντίον του 22χρονου ράπερ από το Σικάγο λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτέ περιλαμβάνουν δύο κακουργήματα για κακοποίηση αστυνομικού και απειλή δημοσίου υπαλλήλου. Ωστόσο, ο Πόλοτζι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δύο κατηγορίε πλήμα για αντίσταση σε αστυνομικό χωρί βία, αν και αυτέ μπορεί σύντομα να αποσυρθούν επίση. Ο δικηγόρο του Πόλο, Bradford Cohen, είπε στο TMZ ότι ο πελάτη του θα εγγραφεί σε πρόγραμμα διαχείριση θυμού μόλι ολοκληρωθεί μια διαδικασία που συνήθω διαρκεί 6 μήνε. Οι υπόλοιπε κατηγορίε του θα αποσυρθούν και η και η υπόθεση θα κλείσει. Ελπίζουμε λοιπόν να αποδοθεί δικαιοσύνη με οποιονδήποτε τρόπο και ο Πόλο G να μην ευρεάζει και να επιτίθεται σε αστυνομικού γιατί δεν θα του βγει σε καλό. Όπω και να έχει, πάμε για ένα break και πριν από αυτό. Έχουμε Τζόινερ Λούκα, έναν από του αγαπημένου μου νέου καλλιτέχνε που, είναι, ε, που έχει υπογράψει τη Shady Records του Eminem και το Snitch. Είμαστε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke και είστε συντονισμένοι πάντα στην εκπομπή που λέει τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μερικά legendary facts πιανοντας λοιπόν έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν σχετικά crossover καλλιτέχνη, έναν καλλιτέχνη που μας έχει δώσει hits, έναν καλλιτέχνη που μας έχει δώσει ε, gossip, έναν καλλιτέχνη που πολλοί απορούνε. Πώς α, είναι τόσο, να το πω έτσι, αντιστάρ αλλά είναι στάρ παράλληλα. Εγώ νομίζω ότι αυτή, αυτό είναι το καλύτερο του, ας πούμε, χαρακτηριστικό, το πόσο αντιστάρ και στάρ είναι παράλληλα. Μιλάμε, λοιπόν, για τον Post Malone. Ο Austin Richard Post είναι γεννημένο στις 4 Ιουλίου του 1995. Ράπερ, παραγωγός και τραγουδιστής και είναι γνωστός ως Post Malone. Η μουσική του Post Malone είναι pop, hip hop, pop rap, trap, rap rock και cloud rap. Ο Post Malone έλαβε την πρώτη του αναγνώριση το 2015 μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single White Iverson που μπήκε στα Top 20 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Στη συνέχεια υπέδρα, υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με την Republic Records. Το πρώτο του άλμπουμ Stoney το 2016 έφτασε στην πρώτη θέση στο USB Billboard 200 και έγινε τρεις φορές πλατινένιο. Τρεις φορές πλατινένιο ρε μπρο. Λοιπόν, εμ, το δεύτερο του άλμπουμ Beer Pongs and Bentley το 2018 έφτασε επίσης στην πρώτη θέση στο Billboard 200. Το άλμπουμ περιέχει τις επιτυχίες Rockstar και Psycho ενώ ήταν υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς στα 61 Grammy Awards έχει ξαναγίνει λίγο ένα θεματάκι περί του Rockstar και του Joy Bandas και του T-Pain και το ποιο το έγραψε και τι και πώ τον τελευταίο καιρό. Και όταν uh, πάρθει η απόφαση για το ποιο το έγραψε και τι έγινε, θα σα ενημερώσουμε. Ε, το τρίτο άλμπουμ του, το Hollywood's Bleeding, έχει επιρροέ από indie pop και, κυκλοφόρησε στα τέλη του 2019. Έγινε το δεύτερο νούμερο με ένα άλμπουμ του Billboard 200 και το Single Cycles μπήκε στην πρώτη θέση στο Hot 100 και έμεινε για 39 εβδομάδες στο Top 10 στο Hot 100. Ο oh, Post Malone έχει 3 American Music Awards, 10 Billboard Music Awards και ένα MTV Video Music Award. Επιπλέον έχει πάρει έξι υποψηφιότητες για Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο Μαλόν έχει πουλήσει περισσότερες από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τον έναν από τους best-selling music artists. Τον Αύγουστο 2020 ο Μαλόν έγινε ο πρώτος solo καλλιτέχνης που κέρδισε τα charts του Billboard Rap Airplay και του Adult Contemporary. Απίστευτο ο Post Malone, απίστευτο ο δρόμο που έχει χαράξει. Είχε ένα μικρό μπιφάκι με το Yellow Wolf, ο οποίο είναι ένας από του αγαπημένου μου καλλιτέχνε, γιατί έχουν και δει αυτό το rock rap στυλ. Πάμε λοιπόν να δούμε Eminem. Το Just Don't Give a F. Μπορεί να μην μπορώ να το πω γιατί είμαστε υποτίθεται στον αέρα και τέτοια. Και πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για το Song of the Day. Είμαστε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke και όπως πάντα μιλάμε για τα πάντα, για το hip hop, εδώ στο MAD TV. Λοιπόν, πάμε για την τελευταία μας, για το τελευταίο μας part τη ημέρα για το Song of the Day, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι το Mad Walk 2021 by Serkova Crystal Pure ήταν φανταστικό και σύντομα θα το δείτε στις οθόνες σας. Μόδα, στυλ, τάσεις, μουσική, ρυθμός, ανατρεπτικοί συνδυασμοί και όλα αυτά αποκτούν μια μοναδική γεύση. Την εκλεπτισμένη γεύση της Premium Vodka Serkova Crystal Pure, η οποία έπειτα από τη διαδικασία δεκαπλής απόσταξης ξεδιπλώνει το γήινο χαρακτήρα της, αφήνοντας μια Μακρά επίγευση που επισφραγίζει τη μοναδικότητά της. Πάμε λοιπόν να δούμε το song of the day. Και για σήμερα το song of the day είναι το Life is good. Λοιπόν, κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου του 2020. Είναι το τρίτο single από το 8ο studio album του Future, High of Life. Και στις 15 Φεβρουαρίου 2020 κυκλοφόρησε ένα remix του τραγουδιού με τον DaBaby και τον Leo Baby. Δεν είναι λίγο απίστευτο τώρα, ξεφεύγω λίγο από το Song of the Day, δεν είναι λίγο απίστευτο που το 2019-2021 έχουμε δύο τέρμα ανερχόμενους rappers, ο οποίος ο ένας λέγεται The Baby και ο άλλος λέγεται Leo Baby. Και είναι όντω και στο top 5 των ανερχόμενων και οι δύο. Εγώ θα προτιμήσω τα baby, δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που να πάρει. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στο Life is Good και στο Song of the Day. Το Life is Good λοιπόν έκανε το debut του στο νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 και έγινε το πρώτο τραγούδι που πέρασε τις πρώτες 8 εβδομάδες του σε αυτή τη θέση, μετά το The Box του Roddy Rich. Το βίντεο στο YouTube έφτασε τα 1,8 δισεκατομμύρια προβολές στις 25 Απριλίου του 2021. 1,8 δισεκατομμύρια τώρα, really! Βέβαια από την άλλη πλευρά, εγώ θυμάμαι όταν είχε βγει ότι μπορεί να άφηνα το YouTube ας πούμε ανοιχτό και με πήγαινε στα επόμενα τραγούδια και παίζει ένα στα τέσσερα, στα πέντε κομμάτια να ήταν το Life is Good που μου πετύχαινε. Πολύ ωραίο. Θα πω, παρότι συμπαθώ πάρα πολύ και το Drake, το κομμάτι του Future που ξεκινάει από τη μέση και ύστερα είναι απίστευτο. Πάμε λοιπόν να το δούμε, αλλά πριν από αυτό σας καληνυχτώ και τα λέμε όπως πάντα αύριο εδώ στο House of Bars. Peace!